Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τη μεγάλη τιμή που έχω να μιλάω τελευταίος από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να χαμηλώσω λίγο τους τόνους και να αφήσω τις δίκες προθέσεων και προβλέψεων και να γυρίσω στα κανονιστικά θεμέλια της δημοκρατίας, στη θεωρία της δημοκρατίας που ο κύριος Τζαβάρας τα ξέρει πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε μια πρώτη παρατήρηση. Όπως η γλώσσα δεν καθρεφτίζει μια προϋπάρχουσα πραγματικότητα, αλλά ακριβώς μορφοποιεί τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την πραγματικότητα, έτσι και ο εκλογικός νόμος δεν απεικονίζει κάποια προϋπάρχουσα κλεισμένη πραγματικότητα, αλλά μορφοποιεί, φτιάχνει το πολιτικό πεδίο. Καταλαβαίνετε τη σημασία αυτής της παρατήρησης. Η δεύτερη παρατήρηση είναι προσωπική και υπαρξιακή, θα έλεγα. Είμαι ένας από τους βουλευτές που βρίσκεται στη Βουλή επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τις 50 έδρες του Μπόνους. Τα τελευταία 6 χρόνια γυρνώντας και δίνοντας διαλέξεις και σε συνέδρια στο εξωτερικό, έπρεπε πάντα να εξηγώ στους συναδέλφους τους ξένους δύο νούμερα που είχαν σχέση με την Ελλάδα. Το πρώτο ήταν το Greek Statistics, το οποίο έχει μπει τώρα στα εγχειρίδια, και το δεύτερο ήταν το bonus των 50 ευρώ. Αισθάνομαι περήφανος λοιπόν που είμαι εδώ στη Βουλή με αυτό το bonus? Βέβαια όχι, δεν αισθάνομαι περήφανος. Θυμάστε εσείς που έχετε σχέση και με την Αγγλία, το 1979 ο Τζιμ Κάλαχαν είπε στους φιλελεύθερους με τους οποίους είχε μια κυβέρνηση συμμαχίας και η οποία θα τον ρίχνανε, και βγήκε μετά η κυρία Θάτσερ, ότι Turkeys are voting for an early Christmas. Στα ελληνικά, τα αρνιά ψηφίζουν για να έρθει το Πάσχα πιο γρήγορα. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Στα λατινικά είμαι ένας πολιτικά μοριτούρος. Διότι ψηφίζω να μην πάρει το πρώτο κόμμα τις 50 έδρες στις επόμενες εκλογές. Και όμως το ψηφίζω με περηφάνεια και με μεγάλη ικανοποίηση. Διότι για μας που είμαστε στην αριστερά, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μιλήσω για ανθρώπους που βλέπω εδώ μέσα από διάφορες γενιές, για τον Νίκο τον Μανιό, για τον Μάκη τον Παλαούρα, για τον Κώστα εδώ τον Μπάρκα, δεν ενταχθήκαμε στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας επειδή περιμέναμε θα γίνουμε βουλευτές ή υπουργοί. Το κάναμε επειδή το πιστεύαμε. Για μας η εξουσία δεν είναι το τσιμέντο, δεν είναι ο συνδετικός κρίκος, όπως είναι στις διάφορες δυναστικές οικογένειες οι οποίες λειτουργήσαν την Ελλάδα. Και γι' αυτό επομένως δεν έχω κανένα πρόβλημα να ψηφίσω, να μην είμαι βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Αλλά εδώ να προσθέσω κάτι άλλο στους συναδέλφους, οι οποίοι ακούνε και διαβάζουν δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ξέρουν μερικά βασικά πράγματα της συγκριτικής πολιτικής επιστήμης. Σύμφωνα με την επιστήμη αυτή και με τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε από τα τελευταία 50 χρόνια, ένα κόμμα της αντιπολιτεύσεως κερδίζει τις εκλογές και γίνεται κυβέρνηση εάν προηγείται με πάνω από 5% από το κυβερνητικό κόμμα επί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Εχθές είχαμε τους 10 μήνες μετά τις εκλογές. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρόκειται να γίνουν εκλογές σύντομα? Ακριβώς. Ψηφίζοντας αυτό που ψηφίζετε, δεν θα γίνουν εκλογές σύντομα, και έτσι εσώθηκα λοιπόν από την πολιτική αυτοκτονία που είμαι διατεθειμένος να κάνω βάσει των αρχών. Αλλά να πω ένα τελευταίο λοιπόν τώρα στη θεωρία της δημοκρατίας. Η θεωρία της δημοκρατίας στηρίζεται σε μια βασική αρχή, τη λεγόμενη αρχή της δημοκρατικής αυτονομίας. Έχει δύο υποαρχές. Η πρώτη είναι ότι όλοι οι πολίτες είναι ηθικά και νομικά ίσοι. Η δεύτερη, ότι όλοι οι πολίτες θεωρούμε ότι έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αυτονομία, να φτιάχνουν τον νόμο για τον εαυτό τους και μαζί μας. Πώς έχει ερμηνευθεί τώρα αυτή η βασική αρχή της δημοκρατίας που βγαίνει από τον Ρουσό, που είπε και η κυρία Βάκη? Με τρεις χοντρικά θεωρίες. Τη θεωρία των ελίτ, που λέει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πολύ ανακατεύονται, διότι είναι πολύπλοκα τα προβλήματα. Άρα οι εκλογές είναι ένας τρόπος εκλογής πολιτικών ελίτ. Κυβερνησιμότητα που ακούμε εδώ. Η θεωρία αυτή όμως, τώρα που βρισκόμαστε στη μεταδημοκρατική εποχή, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Την παθητικότητα, την αδιαφορία, την αποχή στις εκλογές. Και έχει τώρα προσθεθεί δύο μεγάλες θεωρίες, θα τις ξέρει ο κ. Τζαβάρας, που τα ξέρει αυτά, τη συμμετοχική του Γόλτσε και
τη μεγάλη θεωρία, τη λεγόμενη στοχαστική deliberative του Ρόμπς και του Ντουόρκιν και του Χάμπερμας. Τελειώνω λοιπόν εδώ. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες. Παρακαλώ να κλείσετε, κύριε Δουζίλα. Εκλογές ως απαραίτητο κομμάτι της δεν είναι κάτι για να βγάζουμε ελίτ, αλλά είναι μία διαδικασία η οποία προωθεί την συμμετοχή και την καλλιέργεια της πολιτικής κρίσης. Με αυτή την έννοια, το μπόνους των 50 ευρών, το οποίο δεν δημιουργεί σχέση ανάμεσα στους πολίτες, δεν τους βοηθάει να κάνουν πολιτική κρίση, δεν τους βοηθάει να συμμετέχουν και να φτιάχνουν τη ζωή τους, να την παίρνουν στα χέρια τους, είναι εναντίον στην αρχή της δημοκρατίας. Με αυτή την έννοια, ευχαριστούμε. Όμως αυτό είναι το ξεκίνημα για να ξαναγυρίσουμε σε μια λογική δημοκρατίας στη χώρα στην οποία γεννήθηκε. Σας ευχαριστώ.